Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Καλή σας ημέρα, κυρία Χιόνι. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή σας ημέρα. Κυρία Χιόνι, καμιά φορά συζητάμε και εμείς οι ίδιες οι κοπέλες, αλλά και από άλλες που ακούμε, λένε παράδειγμα, χθες δεν ήμασταν καλά, παραδείγματος χάρη, είχαμε κάποιο πρόβλημα, φάγαμε παραπάνω. Αυτό είναι μύθος τελικά, σαν δήλωση το λέγαμε, ή είναι αλήθεια? Δυστυχώς είναι αλήθεια. Πολλές φορές μας επηρεάζει πάρα πολύ η συναισθηματική μας κατάσταση και όπως λέμε και εμείς οι ψυχολόγοι στο χώρο, ότι δεν λεκτικοποιείται, συνήθως σωματοποιείται. Δηλαδή, εάν έχουμε περάσει μια δύσκολη μέρα στη δουλειά μας, εάν έχουμε τσακωθεί με κάποιον από τους γονείς μας, με τον σύντροφό μας, όλα αυτά, ακόμα και το στρες και το άγχος που περνάμε αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά μας προβλήματα που όλοι λίγος πολύ αντιμετωπίζουμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας οδηγεί συνήθως σε κάτι αντισταθμιστικό. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο θέλουμε να αισθανθούμε καλύτερα. Να απαλύνουμε τον πόνο ή αυτό, οτιδήποτε κι αν είναι, είτε είναι άγχος, είτε είναι στρες, με κάποιο άλλο, είτε γλυκό, είτε αλμυρό. Και αυτό συνήθως έρχεται μέσα από το φαγητό. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα έτσι ώστε ο πάσχοντας να αντιληφθεί ότι πάσχει από, από τη συγκεκριμένη ασθένεια? Συνήθως το πρώτο σύμπτωμα είναι το φούσκωμα που νιώθουμε μετά από μια μεγάλη υπερβολική μάλλον κατανάλωση ποσότητας φαγητού. Αμέσως μετά συνήθως έρχομαστε και λέμε πω τώρα γιατί το έφαγα αυτό, τώρα τι το χρειαζόμουν. Αν λοιπόν βλέπουμε και παρατηρούμε ότι αυτή η ερώτηση έρχεται πολύ συχνά στο μυαλό μας και εξακολουθούμε είτε μέσα στην ημέρα να την επαναλαμβάνουμε ή ακόμα και πολύ συχνά μέσα στην εβδομάδα να την επαναλαμβάνουμε, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να παρατηρούμε λίγο. Το κάνω συχνά, καταλαβαίνω πόση ποσότητα τρώω. Τι γίνεται, περνάω μία περίοδο την οποία θα φάω ό,τι να είναι και μετά λέω αυτό το που το λέμε όλες λίγο πολύ και όλοι. Τη Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα. Και μετά τι νιώθουμε συνήθως? Νιώθουμε απογοήτευση, νιώθουμε ενοχές, τύψεις? Όλα αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα. Κυρία Χιόνι, ήθελα να ρωτήσω, η συναισθηματική υπερφαγία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή? Όχι, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά συνήθως πολλές φορές τρώμε ιδεοψυχαναγκαστικά. Δηλαδή, ακόμα και η δίαιτα έχει ένα μέσα της τρόπο προγραμματισμού. Μπορούμε να φάμε τα πολλά υπερφαγικά επεισόδια, μπορούν να έχουν μια τάση ιδεοψυχαναγκασμού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο έλεγχος του φαγητού, συγγνώμη που διακόπτω, ο έλεγχος του φαγητού έχει μια, αν θέλετε, τάση για να προσπαθούμε να ελέγξουμε, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η συναισθηματική υπερφαγία με τη βουλιμία, ποιες είναι οι διαφορές και ποιες, ας το λέγαμε, ομοιότητες, αν υπάρχουν? Ένα βουλιμικό άτομο συνήθως κάνει αρκετά συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν σημαίνει ότι ένας βουλιμικός άνθρωπος έχει και συναισθηματική υπερφαγική διαταραχή. Όπως καταλαβαίνετε, η ζωή μας εξελίσσεται και προσπαθούν και ο κλάδος, χώρος, να διαχωρίσουν ότι άλλο πράγμα είναι η βουλιμία, που μπορεί να κάνω εμετούς, μπορεί να κάνω, να παίρνω διάφορα φάρμακα, να κάνω εξαντλητική γυμναστική και διάφορα τέτοια πράγματα, σε σχέση με κάτι που έχει να κάνει μόνο με κυρίως μάλλον, όχι μόνο, με τα συναισθήματά μου ως προς το φαγητό την ώρα που το βλέπω. Θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος λοιπόν με βουλιμικός που έχει αρκετά συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια, αλλά και ένας άνθρωπος με συναισθηματική υπερφαγική διαταραχή χωρίς βουλιμία. Να ρωτήσω κάτι, πέρα από το γεγονός ότι ο πάσχοντας αρχίζει να παχαίνει από αυτό, ποιες άλλες είναι οι πιθανές συνέπειες της συγκεκριμένης ασθένειας? Πρώτο απ' όλα είναι τα ιατρικά προβλήματα τα οποία μας δημιουργούνται. Καρδιακά, πίεση, στομάχι, τα δόντια,
που αλλοιώνεται η γεύση μας. Μπορεί να έχουμε δηλαδή ακόμα και αλλαγή της όσφρησης, και αυτό είναι το ιατρικό κομμάτι. Και το κυριότερο είναι ότι η μη διαχείριση των συναισθημάτων μας. Αυτό σημαίνει ότι ή δεν μπορώ να τα εκφράσω ή δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο μη σωστής λειτουργίας των συναισθημάτων μας. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης, γίνεται μέσω φαρμακευτικής αγωγής, γίνεται μέσω ψυχοθεραπείας? Καταρχήν να πούμε κάτι πιο απλό για τον κόσμο που μας ακούει. Ότι το πρώτο πράγμα είναι να παρατηρήσω τι γίνεται. Πεινάω, πότε πεινάω, γιατί τρώω τώρα, τι συμβαίνει στο σώμα μου κάθε φορά που τρώω. Το δεύτερο είναι να κατανοήσω ότι ναι, μου συμβαίνει αυτό. Και από τη στιγμή που το κατανοήσω, πώς θέλω να φροντίσω τον εαυτό μου. Και με ρεαλιστικούς τρόπους, δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε διαιτολόγο, όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ψυχίατρο, όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή. Θα μπορούμε σε πρώτα στάδια, όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε, και μόνοι μας να παρατηρήσουμε τα πρώτα στάδια. Από τη στιγμή λοιπόν που βλέπω ότι το έχω πάρα πολύ καιρό και δεν μπορώ με τίποτα, τότε χρειαζόμαστε έναν ειδικό, σε πρώτη φάση έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος να μπορέσει να μας δείξει με απλά και ρεαλιστικούς, με απλούς και ρεαλιστικούς τρόπους τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα βήματα μας που μπορούμε να κάνουμε για να το δούμε. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να χρειαστεί και φαρμακευτική αγωγή, αλλά αυτό θα πρέπει να το πει κάποιος ειδικός, χωρίς να μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να πάει κάποιος σε κάποιο ψυχίατρο ή κάπου αλλού. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να περάσει πρώτα να γίνει μια αναγνώριση του προβλήματος, να έχει σίγουρα δίπλα του τη στήριξη από τους οικείους του, και όλα αυτά μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι στο χώρο, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με τις διατροφικές διαταραχές και με απλούς τρόπους σε καθοδηγούν για να δεις τη ζωή σου, τον εαυτό σου και πάνω απ' όλα το φαγητό με άλλη οπτική γωνία. Οπότε πρέπει να επισκεφτείς και έναν διατροφολόγο. Συνήθως τα άτομα που πάσχουν από συναισθηματική υπερφαγία έχουν κάνει τόσες πολλές δίαιτες που έχουν σίγουρα εναλλακτικούς τρόπους και έχουν κάποιον διατροφολόγο, διατολόγο μέσα στο πολύ κοντινό τους περιβάλλον, με την έννοια ότι έχουν ήδη πάει μια φορά. Το ιδανικό θα ήταν ένας συνδυασμός μεταξύ κάποιου διατροφολόγου, διατολόγου και ενός ψυχοθεραπευτή, τουλάχιστον για την αρχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να μάθουν ένα νέο τρόπο σκέψης. Μα νομίζω πως και η σκέψη άλλωστε είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Δηλαδή αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι όλα ξεκινάνε πρώτα απ' όλα από εμάς, από μέσα μας, και αυτό βγαίνει προς τα έξω, στη συγκεκριμένη περίπτωση βγαίνει προς το φαγητό. Ακριβώς. Αν για να αλλάξει κάποιος τα συναισθήματά του, το μόνο που χρειάζεται είναι η παρατήρηση, η αποδοχή του εαυτού μας και τρίτον η αλλαγή της σκέψης μας. Ειδικά η αλλαγή της σκέψης νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικότερα κεφάλαια, το οποίο θα ήταν πολύ ωραίο να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Πολύ ευχαρίστω. Θα ήθελα όμως πριν από αυτό, πραγματικά θα είναι πολύ ενδιαφέρον σαν κεφάλαιο η αλλαγή σκέψης. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή, θα μιλήσουμε, θα επικοινωνήσουμε για να το κάνουμε. Αλλά μέχρι τότε ήθελα να ρωτήσω, γνωρίζουμε ενδεικτικά κάποιο ποσοστό που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πάσχει από συναισθηματική υπερφαγία? Αυτή τη στιγμή αυτό που κλείνουμε να πούμε είναι ότι τουλάχιστον 2 στα 5 άτομα πάσχουν από συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια τουλάχιστον. Δεν υπάρχει κάποια στατιστική με την έννοια πολύ πρόσφατη, δηλαδή των τελευταίων 3 χρόνων, που να λέμε ποσοστά σχετικά με την διαταραχή, γιατί και πάρα πολύ πρόσφατα, φέτος 2013, για τα διαγνωστικά μας κριτήρια έχει ονομαστεί πλέον διαταραχή και όχι επεισόδια, αλλά 2 στα 5 άτομα με κάποιον τρόπο παθαίνουν ένα υπερφαγικό επεισόδιο με 2 μέσα στην εβδομάδα. Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι οι άνθρωποι περνάμε από αυτό το στάδιο
και οι γυναίκες συνήθως πριν την έναρξη του κύκλου μας μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε ότι μία κατάπαυστη, πω δεν μπορώ να συγκρατήσω, θέλω να φάω. Και ειδικά γλυκά. Ναι, γι' αυτό τρώμε όλη την ώρα γλυκά πριν. Ακριβώς, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και είναι βιολογικό και ορμονικό. Άρα αυτό δεν μπορούμε να το κατατάξουμε όταν μία γυναίκα μέσα στο κύκλο της το παθαίνει δύο φορές το μήνα ως συναισθηματική υπερφαγική διαταραχή. Αυτό γιατί μπορεί να ανησυχούν κάποιες τηλεθεάτρες ναι, που μας ακούν. Ακριβώς, ναι, γι' αυτό. Ναι. Γίνεται διαταραχή κάτι όταν έχει... Είναι αυτό έντονο. Ήθελα να σας πω, η διαταραχή με το επεισόδιο. Η διαταραχή πλέον είναι όταν είναι έντονο σε βάθος χρόνου και υπάρχει, δηλαδή όταν λέμε ότι το παθαίνω σχεδόν μέρα παραμέρα για ένα χρονικό διάστημα από 6 μήνες και πάνω. Εάν παθαίνει κάποια γυναίκα δύο φορές το μήνα, δεν είναι, είναι ένα συγκεκριμένο υπερφαγικό επεισόδιο που προηγείται του κύκλου της. Αν το παθαίνεις όμως μέρα παραμέρα ή συνηθισμένες ώρες την ημέρα, δηλαδή το βράδυ, την ώρα που έχεις γυρίσει από το γραφείο και θέλεις να πέσεις να κοιμηθείς και κάθε βράδυ καταναλώνεις πατατάκια, γαριδάκια, μία πάστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των 6 μηνών, τότε εκεί πέρα έχουμε πλέον διαταραχή. Ωραία. Και πρέπει να απευθυνθούμε οπωσδήποτε σε κάποιον ειδικό. Κυρία Χιόνι, αρχικά να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ήθελα να σας πω ότι αυτό που λέτε με το βράδυ το περνάμε νομίζω όλοι οι περισσότεροι. Κυρίες, το καταλαβαίνω και είναι και οι εποχές που περνάμε που είναι κρίσιμες. Αυτό γι' αυτό ακριβώς. Τονίζω το ρεαλιστικό. Δεν χρειάζονται ακριβά μέτρα, χρειάζεται ρεαλιστική και εναλλακτική σκέψη. Γι' αυτό, κυρία Χιόνι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ακριβώς επειδή παίρναμε αυτές τις κρίσιμες εποχές, πρέπει να βρούμε και πιο δραστικές λύσεις για να γίνει πιο γρήγορη ίσως η αλλαγή σκέψης. Γιατί κάτι με τη σκέψη δεν γίνεται καλά, κάτι σκεφτόμαστε λάθος, μάλλον. Περνάμε δύσκολες ώρες όλοι. Αυτό, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας να μιλήσουμε για το κεφάλαιο αυτό που είναι πολύ σημαντικό και ίσως και χρήσιμο αρκετά. Σας ευχαριστώ πολύ, θα το περιμένω. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν και την κυρία Χιόνι, έλυσε τις απορίες.